Πέτρο μου, μάλλον θα μου δώσει το χαρτάκι να δώσω στον καλώς πατέρα τους. Να μου τη φτιάξει. Καλώς τους, τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά, συγχαρητήρια για τη συνταγή. Δοκιμάσατε στο διάλειμμα, έφαγε ο Γιώργος. Έφαγε. Ο Τάσος. Κανονικά, όχι, ο Τάσος τον περιμένω τώρα. Τάσο μου, έλα. Έλα, γόρι μου. Περιμένω. Μόνο εγώ δεν έφαγα ακόμα. Και εγώ δεν έφαγα. Θα σερβίρω τώρα. Όχι, όχι. Δείτε λίγο το αποτέλεσμα, δείτε τι έμπνευση είχε σήμερα ο Πέτρος Συρίγος. Δείτε τι ωραία που έχει φτιάξει αυτά τα κεμπάπ, τα οποία τα έκανε στο φούρνο με μια ωραία σάλτσα γιαουρτιού, με πολύ... Ακόμα και η πίτα σου είναι ωραία. Μερακλείδικη, ωραία. Μερακλείδικη, κάτι έβαλες πάνω. Μερακλείδικη. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο ζουμερό κεμπάπ νοστιμότατο με τα μπαχαρικά του τόσο όσο, ώστε όχι όταν το τρως μετά να λες να το θυμάσαι το βράδυ και να λες «Α, τι έφαγα το μεσημέρι, έφαγα κεμπάπ». Πάμε να δούμε τα υλικά μας για να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Τι θα χρειαστούμε λοιπόν? Θα χρειαστούμε, παιδιά, θέλω να δώσετε προσοχή στους κυμάδες. Οι κυμάδες θέλω από το χασάπι σας, όπως εγώ ζήτησα από το φίλο μου τον Τάσο, τον Αγγελή, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 170 και του είπα: θέλω να μου περάσεις τρεις φορές τον κυμά. Θέλω μοσχαρίσιο και αρνί. Βάζω 60% μοσχάρι, δηλαδή στο 1 κιλό 600 γραμμάρια μοσχάρι, 400 γραμμάρια αρνίσιο κυμά. Θα σας το δείξω τώρα αμέσως. Μετά, στη συνέχεια, μία κόκκινη πιπεριά, ένα κρεμμύδι, μαϊντανό, σκόρδο, πάπρικα καπνιστή, έτσι να πάρουμε και λίγο το καπνιστό, κίμινο, κόλιανδρο, τσιμένι. Αν έχετε, το τσιμένι είναι αυτό όπως μυρίζει ο παστουρμάς, το σουτζούκι, τέτοια. Αν θέλετε, το προσθέτετε, αν θέλετε, όχι. Στη συνέχεια, ελαιόλαδο και βάζω και λίγο ψωμάκι του τόσου. Τώρα θα με δουν οι. Από εκεί που τα φτιάχνουν τα κεμπάπ και θα πούνε καλά, βάζει ψωμί. Εγώ βάζω απλά λίγο. Γιατί το κεμπάπ θέλει πολύ δούλεμα για να γίνει. Σε περίπτωση που δεν ασχοληθείτε τόσο, βάλτε λίγο ψωμάκι και θα γίνει τέλειο. Και ένα σπράδι αυγού. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη συνταγή μας τώρα, να σας δείξω πώς γίνεται. Λοιπόν, αυτή τη συνταγή μπορείτε να την κάνετε ιδανικά. Γίνεται, επειδή θέλει αρκετό χτύπημα, μπορείτε να την κάνετε στο μίξερ, στο γάτζο. Εντάξει, σε περίπτωση που δεν έχετε, θα χρησιμοποιήσετε, θα τα βάλετε όλο το υλικό σε ένα μπολ. Εγώ είπα στον Τάσο και του λέω: θέλω να μου περάσει τον κυμά και τους δύο κυμάδες από τη μηχανή μαζί, ταυτόχρονα, για να γίνει ένα σώμα. Θα σας δείξω εδώ ποιος είναι ο μοσχαρίσιος, ποιος είναι ο αρνίσιος, ο κυμάς. Το αρνί, πόσο το βγάζεις με τα αυτά που μας έδωσες? Πόσο βγάζεις? Φίλε μου, δεν το έχω μετρήσει. Εμένα πάντως μου αρέσουν τα μικρά, όχι εκείνα τα τεράστια. Λοιπόν, εδώ, δείτε εδώ, έχω μοσχαρίσιο κυμά. Και εδώ έχω το αρνί. Να σας ανοίξω να δείτε πώς είναι. Βλέπετε τη διαφορά? Έχουμε θέλει λίπος όμως ο αρνίσιος εκεί μας για να πετύχει. Και αν είναι το ιδανικό είναι να πείτε να σας καλύτερο από την ουρά του αρνιού. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Τα περνάμε λοιπόν τρεις φορές από τη μηχανή του κυμά, τα περνάμε συγχρόνως, ταυτόχρονα μαζί από τη μηχανή, να το πείτε στο χασάπι σας αυτό και πάμε να προσθέσουμε τα υλικά μας. Κόλιανδρο λοιπόν μέσα, στη συνέχεια κύμινο, τσιμένι αν θέλετε βάζετε, είναι πολύ ιδιαίτερη η γεύση από το τσιμένι, αν θέλετε βάζετε, αν θέλετε δεν βάζετε. Καπνιστή πάπρικα, για να πάρουμε αυτό το καπνιστό, επειδή εγώ θα τα βάλω στο φούρνο, οπότε για να, να δώσω λίγο την τέτοια ότι είναι... Καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Λοιπόν, θα προσθέσω μέσα και το ένα σπράδι. Ξαναλέω, επειδή θέλει πολύ χτύπημα, την έχω κάνει τη συνταγή για να γίνει στο σπίτι. Αλλιώς, εμείς επαγγελματικά το βάζουμε στο γκάδο του μίξερ, στο γάτζο και το χτυπάμε για κάνα δεκάλεπτο σίγουρα. Γιατί πρέπει να. 10 λεπτά στο μίξερ. Ναι, 10 λεπτά στο μίξερ. Είναι το μυστικό για το κεμπάπ. Ναι, αυτό είναι το μυστικό για το κεμπάπ. Για να το κάνει αφράτο και να είναι κολλώδες. Δεν τα περνά τρεις φορές να τελειώνει. Αυτό που το πιάνει έτσι το κεμπάπ και γίνεται έτσι. Όταν το σηκώνει το κεμπάπ δεν είναι ελαστικό. Εάν πούμε να μας περάσει το κυμά πολλές φορές. Μας το περνάει τρεις φορές ο χασάπης μας και μετά το παίρνουμε και πρέπει να το χτυπήσουμε εμείς. Το πράσινο λοιπόν, που έβαλες τι είναι? Το πρασινάκι. Λίγο μαϊντανό έβαλα. Λοιπόν, δείτε όμως εδώ πέρα τώρα. Κρεμμύδι μαζί με πιπεριά φλωρίνης και λίγο σκόρδο. Τα περνάω λίγο από το τηγάνι για να μου δώσει αυτά γεύση. Να, ζύμη. Να δώσουν ένταση. Λοιπόν, τα ανακατεύω αυτά, τα έχω σοτάρει εδώ πέρα. Και αν θέλετε, μπορείτε να ρίξετε και εδώ μέσα τα μπαχαρικά και μετά να τα αναμίξετε με τον κυμά. Εγώ τα έριξα τώρα μέσα στον κυμά όπως είναι. Οπότε, έτσι όπως είμαστε, το αφήνω ακόμα λίγο να σοταριστεί. Και εδώ έχω βάλει το ψωμάκι που σας είπα. Συνήθως δεν μπαίνει ψωμί μέσα στο κεμπάπ, Φέι. Απλά εγώ είπα ότι αν θέλει κάποιος να το κάνει και δεν έχει τόσο χρόνο να κάτσει να ασχοληθεί, να το ανακατέψει τόσο πολύ, βάζοντας λίγο ψωμάκι του τόστ, έρχεται εκεί πέρα με γάλα. Το θέλεις. Με λίγο γαλατάκι. Το έχω βουτήξει μέσα σε λίγο γάλα. Το κάνει πιο αφράτο. Το κάνει πιο αφράτο, ναι. Λοιπόν. Άρα. Το κυμά, 1 κιλό, 60 μοσχάρι, 40 αρνί. Έβαλες πιπεριά φλωρίνης. Κάποιοι βάζουν και χοιρινό, μπορούμε να βάλουμε και χοιρινό μέσα, εντάξει, εγώ δεν έβαλα. Και το κρεμμύδι στο τηγάνι μαζί με το σκόρδο. Μπράβο, τα ρίχνουμε τώρα αυτά μέσα.
και έχουμε βάλει όλα μας τα υλικά εκεί. Με τα μπαχαρικά. Πάπρικα καπνιστή, κίμινο, κόλιανδρο τριμμένο, τσιμένη αν θέλετε, το λαδάκι, τρεις φέτες του ψωμιού τοστ και ένα σπράδι αυγού. Αυτή λοιπόν είναι η ζύμη για το κεμπάπ που το μυστικό είναι να δουλευτεί πολύ με το χέρι ή με τη μηχανή. Μπράβο. Αν έχουμε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ανακατεύουμε. Τώρα αυτά που έβαλε ζεστά με το αυγό, ο κοιμάς. Δεν έχει, όχι, 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 είναι κρύος ο κοιμάς, θα έρθουν και θα γίνουν. Εν τω μεταξύ, όταν το τρως, δεν υπερισχύει η πιπεριά, ας πούμε. Ναι, δεν ναι, πολύ ναι. Καταλαβαίνεις. Είναι βλέπεις... τόσο όσο. Εγώ στα προηγούμενα το πέρασα στο μούλτι, δεν τα έβαλα ψιλοκομμένα. Τα πέρασα στο μούλτι, γι' αυτό δεν τα είδες. Λοιπόν. Και δείτε εδώ, αυτό γίνεται κανονικά ένα σχήμα. Όπως είπαμε, το πλάθουμε αρκετή ώρα. Το κάνω εγώ τώρα στην άκρη, γιατί θέλω να σας δείξω πώς γίνεται. Δες εδώ, Φέη. Βλέπεις ότι το κάνεις έτσι και είναι ελαστικό. Αυτό πρέπει έχει να πετύχουμε. Είναι. Αυτό. Και ουσιαστικά δεν είναι έτσι ένα μπιφτέκι, δεν είναι έτσι ένα σουτζουκάκι. Και αυτό το έχουμε πετύχει και το με τους κοιμάδες. Μόνο το κεμπάμπ έχει αυτή την ιδιαίτερη ελαστικότητα. Και αυτό το έχουμε πετύχει και με τους κοιμάδες, αλλά το έχουμε πετύχει και με το χτύπημα που κάναμε. Λοιπόν, παίρνω μία. Μπάλα από τον κοιμά που έχω εδώ πέρα, βλέπεις με τις περιές του, με τα όλα του και από τα δύο ξυλάκια, χρησιμοποιώ δύο ξυλάκια γιατί αν τα βάλω σε ένα θα μου κάνει σβούρες μέσα το κεμπάπ και θα πέσει άμα το βάλω στο φούρνο. Αν το βάλω στη σχάρα, συνήθως το βάζουμε ψηλά, δεν το κουμπάμε πάνω στη σχάρα μας, το βάζουμε, έχετε δει που το βάζουν ανάμεσα σε δύο τούβλα. Όχι. Όχι, Έχετε φάει κεμπάπ στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη? Όχι. Εντάξει, το κεμπάπ είναι εξαιρετική συνταγή. Άμα έχεις μια σωστή συνταγή, έχεις την απόλυτη επιτυχία, θεωρώ. Λοιπόν, βάζουμε δύο καλαμάκια και βλέπετε ότι πάω και πιέζω και να κουμπίσει, να αγκαλιάσει εσωτερικά. Δεν θέλει λάδι μέσα. Άλλο. Όχι, 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 δεν θέλει. Το μόνο το που θέλει. Το ψυγείο μετά. Το βάλει στο ψυγείο αυτό, ναι. Το μόνο που θέλει, παιδιά. Γιατί είναι πολύ μαλακό. Ακριβώς. Πρέπει να είναι σφιχτό όταν θα το κάνουμε εμείς. Ακόμα δηλαδή και τώρα, έτσι όπως είναι, να το βάλετε στο ψυγείο, θα του κάνετε πολύ καλό. Το μόνο που αν θέλετε να κάνετε για να γίνει πιο εύπλαστο είναι να έχετε λίγο νεράκι δίπλα και στο χέρι σας, έτσι όπως κάνουμε, να βάζετε νεράκι. Και μετά, έτσι όπως είμαστε, το βάζω εδώ σε ένα ταψάκι. Και δείτε εδώ, ουσιαστικά δημιουργώ μία σχάρα με αυτόν τον τρόπο, σαν να κάνω το γκριλ στο σπίτι. Από κάτω θα βάλεις νεράκι? Όχι, τίποτα. Τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Και μετά αυτό το ζουμάκι που είδα, μόλις ψήθηκε και μετά, παιδιά, και έβαλε αυτή τη φέτα, θα τη φάει ο ίδιος, κατάλαβες τι κάνει. Αυτό είναι το πιο νόστιμο, χαίρομαι πολύ, συγγνώμη. Σωστά, σωστά, δεν έχεις άδικο, με πιάσε. Έβαλε κατά αυτόν τον τρόπο τα κεμπάπ και μετά βγήκε ένα ωραίο ζουμάκι και είδα ότι. Ακόμα όταν ήταν ζεστό το κρέας, πήγε και το πότισες, έκανες αυτή την κίνηση για να πάρει λίγο το ζουμάκι από το ξημέρι. Και έβαλε και αυτή την... Δίνω να βγει στο eBay αυτή την πίτα, παρακαλώ. Όντως. Λοιπόν, και μετά αυτά τα ψήνουμε στους 200-220, μην το φοβηθείτε καθόλου. Βάλτε θερμοκρασία στο φούρνο σας, ψήστε λοιπόν σε υψηλή θερμοκρασία και θα γίνουν εξαιρετικά. Και μετά, εντάξει, το γιαουρτάκι πόση και ώρα? Η σάλτσα δεν είναι τίποτα. Το γιαούρτι δηλαδή βάζω, θέλει 30-35 λεπτά και 220. Θα το δούμε. 220 είναι δυνατή θερμοκρασία, σαν να το ψήνουμε στη σχάρα μας. Και μετά για το γιαουρτάκι βάζω λίγο γιαουρτάκι με λίγο ξύδι, λίγο νεράκι έτσι για να γίνει αραιωμένο. Όχι, όχι, πες τα μυστικά. Πες τα μυστικά. Είναι γιαούρτι. Ωραία. Πλήρες. Γιαούρτι, πλήρες, ξύδι λευκό, νάτο. 4 κουταλιές σούπας ζεστό νερό, αλάτι, πιπέρι και 2 κουταλιές σούπας ξύδι λευκό. Μάλιστα, και γίνεται έτσι. Και γίνεται αυτό που πάει και πέφτει. Γιαουρτιού δηλαδή. Γιαουρτιού, ναι. Και τη σπίτι πώς έκανες τόσο νόστιμες? Δεν έκανα τίποτα σπίτι. Αλάτι, πιπέρι, τι άλλο έβαλες? Λίγο ρίγανη, λίγο πάπρικα. Πιπέρι έβαλες? Πιπέρι, όχι, δεν μ' αρέσει να βάζω. Έβαλες αλάτι, ρίγανη και πάπρικα. Και πάπρικα, ναι. Με λάδι από πάπρικα πάνω. Πάπρικα βάζω παντού, ναι. Και το έβαλες στο φούρνο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.